Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον στη σελίδα 848, 848 και από το κεφάλαιο Γ. Σελίδα 848 και κεφάλαιο Γ. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. «Εν εκείνες δε τες ημέρες έρχεται Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας και λέγον «Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η Βασιλεία των Ουρανών. Διότι ούτως είναι ο ρυθής υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού». Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού, η δε τροφή αυτού ήτο ακρής και μέλι άγριον. Τότε εξήρχεται προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνου και βαφτίζονται το Ιορδάνη υπ' αυτού εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών. Ειδών δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδουκαίων ερχομένους εις το βάφτισμα αυτού, είπε προς αυτούς: «Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούς της οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους μετανοίας, και μη φανταστείτε να λέγετε καθε αυτούς πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι δύνατο Θεός εκ των λούθεων τούτων αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξή νικείται προς την ρίζα των δέντρων. Παν λοιπόν δέντρων μην κάνουν καρπών καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Εγώ μεν σας βαφτίζω εν είδα της μετάνοιαν. Ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Ώστις κρατεί το πτιάριον εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει τον σύτον αυτού στην αποθήκη, το δε άχυρον θέλει καύση εμπειρίας βέστο. Αμήν». Περάσανε περίπου 30 χρόνια αφότου εγεννήθη ο Ιησούς Χριστός στη Βηθλέμ της Γαλιλαίας και τώρα έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να αποκαλυφθεί, να φανερωθεί το σχέδιο του Θεού σε λεπτομέρειες, στον τόπο που ο Θεός έχει επιλέξει, στον χρόνο που ο Θεός έχει επιλέξει, με τους ανθρώπους που ο Θεός έχει επιλέξει και μάλιστα ακόμη περισσότερο όπως ο Θεός έχει επιλέξει να γίνει και μέσα στο περιβάλλον που ο Θεός έχει επιλέξει. Να λοιπόν τώρα ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, 6 μήνες μεγαλύτερος του Ιησού, τον οποίον ο Κύριος χάρισε στον Ζαχαρία και στην Ελισάβετ στα γεράματα με θαυμαστό τρόπο, έφτασε ο καιρός και αυτός να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Με εκπληκτική ακρίβεια χρονική, ο Ιωάννης, για τον οποίον ο Θεός είχε πει ότι το πεδίον ύφξανε και μεγάλωνε, μάλιστα να το διαβάσω από μέσα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, το πεδίον ύφξανε και ενδυναμού το κατά το πνεύμα και ήτο εν της ερήμης έως της ημέρας καθήν έμελε να αναδειχθεί προς τον Ισραήλ. Ένα παιδί λοιπόν, το οποίο ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ το μεγάλωσαν στην έρημο της Ιουδαίας, επληρούτο και ενδυναμού το εις το πνεύμα μέχρι τη συγκεκριμένη ημέρα που επρόκειτο να αποκαλυφθεί στον Ισραήλ, και ήλθε η συγκεκριμένη ημέρα αυτή. Με υπομονή περίμενε 30 ολόκληρα χρόνια μέχρι να έρθει η στιγμή που ο Κύριος να του πει τώρα πήγαινε. Βγήκε στην έρημο της Ιουδαίας που είναι μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ιορδάνου, μόνος του, ντυμένος με
ένδυμα από τρίχες από καμήλες, φορώντας ζώνη δερματίνην περί την οσφήν αυτού, και εκεί στην έρημο τρεφότανε από ακρίδες και άγριο μέλι. Ένας άνθρωπος που οι φυσιολογικές ανέσεις αλλά και οι στοιχειώδεις απολαύσεις ήταν ξένες για αυτόν, το κυρίαρχο της ζωής του ήταν η αποστολή του, ήταν το θέλημα του Θεού. Για σκεφτείτε τη σκηνή, στάθηκε μόνος σε έρημο τόπο και άρχισε να κηρύττει. Λέγον μετανοείται, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Μέσα στην ερημιά, μόνος του, χωρίς να είναι κανείς μαζί του. Αλλά ο Θεός δεν τον έστειλε εκεί για να μείνει μόνος του, τον έστειλε εκεί για να γίνει αυτό που είχε προσδιορίσει ο Θεός, φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να συνειδητοποιήσουμε μια φορά πόσο θαυμαστός είναι ο λόγος του Θεού στην απλότητα, στην καθαρότητα και στην ακρίβεια. Πολλά χρόνια πριν Χριστού, με τον Ισαΐα τον προφήτη, είχε προφητευτεί ότι αυτός θα είναι η φωνή του βοόντος, που στην έρημο. Όχι παραβολικά, γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, εκτός από τις παραβολές που ο Χριστός περιγράφει, δεν είναι παραβολικό, είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Και εκεί στην έρημο μόνος του άρχισε να κηρύττει. Και ξαφνικά η Γραφή λέει, όλη η Ιεροσόλυμα, όλη η Ιουδαία και όλα τα περίχαρα του Ιορδάνου πήγαιναν σε αυτόν, εξομολογούντο τις αμαρτίες τους, και ο Ιωάννης τους εβάφτιζε. Τι ήταν αυτό που τράβηξε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί στα περίχωρα, εκεί στην έρημο της Ιουδαίας, σε έναν αγριάνθρωπο, μοναχικό, έξω από τον κόσμο τελείως. Η μόνη απάντηση που μπορεί να δοθεί με βεβαιότητα είναι ο Θεός διήγηρε τις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Γιατί ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός διήγηρε τις καρδιές των ανθρώπων. Και έτσι, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεται το έργο του Θεού. Μόνο αν ο Θεός διαγείρει τις καρδιές των ανθρώπων, ο άνθρωπος έρχεται σε μετάνοια και πλησιάζει να ακούσει το Λόγο του Θεού. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει πάρα πολύ πιο καλά από μένα, λέγοντας «Διήνυξε την καρδιά της Λυδίας για να ακούει τα λαλούμενα υπό του Παύλου εκεί στους Φιλίππους». Εάν ο Θεός δεν ανοίξει τις καρδιές των ανθρώπων, σωτηρία δεν έρχεται, έργο Θεού δεν γίνεται. Βέβαια χρησιμοποιεί και τρόπους. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι ήταν γνωστό ότι η γέννησή του έγινε με θαύμα, ότι αυτή η ασκητική του ζωή προκαλούσε ενδιαφέρον, δεν μπορεί να μην προκαλούσε. Έπειτα η ελπίδα στο λαό Ισραήλ για την έλευση του Μεσσία σίγουρα υπήρχε, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ο λόγος του ήταν δια Πνεύματος Αγίου. Και όταν υπάρχει λόγος δια Πνεύματος Αγίου, αυτός είναι τροφή, και όσοι είναι προσδιορισμένοι, προγνωρισμένοι από το Θεό, γιατί έχουν ευθεία και ειλικρινή καρδιά, εξητούνε, τότε ο Θεός διαγείρει την καρδιά τους και έρχεται η μεγάλη αυτή ένωση. Βέβαια σωτηρία δεν υπήρχε, γιατί σωτηρία δεν υπάρχει με τη μετάνοια και την εξομολόγηση εάν
ο άνθρωπος δεν στρέψει το βλέμμα του στον Χριστό και ιδιαίτερα στη θυσία του Χριστού. Αλλά υπήρχε προετοιμασία. Άλλωστε αυτή ήταν η αποστολή του Ιωάννου, να προετοιμάσει λαόν προδιατεθειμένων, να κάνει ευθείες τα στρίβους, να ανοίξει δρόμους ευθύς προς το Θεό για να επισκεφθεί το λαό του. Όμως ανάμεσα σε αυτούς που έρχονταν για να βαφτιστούν εξομολογούμενοι τα σαμαρτίες τους για να βαφτιστούν υπό του Ιωάννου ήταν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι. Οι Φαρισαίοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι με φανατισμό θα τολμούσα να πω και με κάφιση ακόμη επέμεναν ότι είχαν την απόλυτη αλήθεια του νόμου του Μωυσή και πράγματι. Όμως μέσα τους η καρδιά τους ήταν διεφθαρμένοι, αυτοδικαιωμένοι, υποκριτικοί, ψεύτικοι. Απ' την άλλη μεριά ήταν οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι ήταν άρχοντες και οι πλούσιοι του λαού Ισραήλ. Αλλά η καρδιά τους είχε απομακρυνθεί από την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Είναι οι δύο κίνδυνοι που υπάρχουν σε ανθρώπους του Θεού και μάλιστα στο χρόνο του Θεού. Κατάφερε δηλαδή ο διάβολος να διαφθείρει την καρδιά των Φαρισαίων αν και είχαν την αλήθεια του Λόγου του Θεού και κατάφερε να διαφθείρει την καρδιά των Σαδουκαίων που ήσαν πιο ειλικρινείς μεν αλλά έξω από την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και ο Ιωάννης δεν καλοπιάνει κανέναν. Έχει αποστολή να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό δεν διστάζει να τους ελέγξει, όχι για να τους προσβάλλει ή ακόμη και για να τους διώξει, αλλά για να τους βοηθήσει να έλθουν σε Αυτόν. Τους βλέπει σαν γεννήματα εχιδνών, σαν οχές, γεμάτες με δηλητήριο, έτοιμες να δηλητηριάσουν κάθε έναν που έρχεται σε επαφή μαζί τους. Γι' αυτό με απόλυτο, καθαρά απόλυτο τρόπο τους λέει ποιος σας έδειξε εσάς, ποιος έδειξε σε εσάς να φύγετε από τις μελούς της οργής, όλους αυτούς που έρχονται τους έφερε ο Θεός. Διήγηρε ο Θεός την καρδιά τους και έρχονται με ειλικρίνεια. Εσάς ποιος σας έφερε, γεννήματα εχιδνών, και η προτροπή του, κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους μετανοίας, γιατί δεν έχει νόημα και ο ερχομός σας και το βαπτισμά σας. Αν η ζωή σας δεν έχει καρπούς αξίους μετανοίας, τότε δεν ήρθατε οδηγημένοι, ελκυμένοι από τον Θεό, αλλά ήρθατε με άλλες προθέσεις και άλλος σας κάλεσε. Και εξηγεί κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον για μας, τι σημαίνει έφτασε ο καιρός της Βασιλείας των Ουρανών. Έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι η κρίση. Η αξίνη κοίται στη ρίζα των δέντρων, ώστε παν δέντρων το οποίο δεν κάνει καλό καρπό κόβεται και εισπυρβάλλεται. Την κατάλληλη αυτή χρονική στιγμή, την προσδιορισμένη αυτή χρονική στιγμή, εκείνο το οποίο ο Θεός κάνει για να ετοιμάσει την οδόν του Κυρίου και να φτιάξει ευθεία στα στρίβους αυτού, να καθαρίσει το δρόμο δηλαδή, κόβει τα δέντρα που δεν κάνουν καλό καρπό, κόβει αυτούς τους ανθρώπους που με το έργο τους θα εμποδίσουν το λαό τον προσδιορισμένο και τον προδιατεταγμένο και τον προγνωρισμένο να έλθει προς τον Σωτήρα. Είναι βέβαιον
ότι ο Θεός θα εργαστεί για καθαρισμό ως προς την έλευση των πιστών. Όλα τα εμπόδια θα τα βγάλει από τη μέση. Όλα τα φυτεύματα του διαβόλου θα τα παραμερίσει. Είναι ο καιρός της σωτηρίας, είναι ο καιρός της βασιλείας των ουρανών. Και δεν θέλει ο Θεός να επέμβει άνθρωπος σε αυτό. Ο ίδιος το κάνει, αφού προηγούμενα το προφητεύσει με το κήρυγμα του εκάστοτε Ιωάννου, του Βαπτιστού τότε. Και μετά αρχίζει το έργο της Βασιλείας του Θεού. Εγώ σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια. Εγώ δηλαδή σας προετοίμασα και σας προετοιμάζω να δεχθείτε το Χριστό, βγάζοντας από δίπλα σας όλους αυτούς οι οποίοι μπαίνουν εμπόδιο στην προετοιμασία. Είναι θαυμαστό, αδερφοί, το σχέδιο του Θεού. Εγώ, λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, σας προετοιμάζω για να δεχθείτε αυτόν τον οποίος έρχεται και είναι ανώτερός μου, δεν είμαι άξιος ούτε να βαστάσω τα υποδήματά του, αφού προηγούμενα καθαρίσω και το δρόμο για τον ερχομό του, αλλά και το δρόμο για το πλησίασμά σας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και για να το καταλάβουμε καλά αυτό, ας θυμηθούμε τον εαυτό μας. Πώς βρεθήκαμε εδώ? Πρώτα έγινε ένας καθαρισμός από το Θεό που δεν το καταλάβαμε. Τώρα και εκ των υστέρων τον κατανοούμε. Και αφού άνοιξε ο δρόμος, τότε μας πλησίασε ο Χριστός. Και αφού άνοιξε ο δρόμος, μας έλκυσε ο Θεός και άρχισαμε να πηγαίνουμε προς τον Χριστό. Και όταν συναντηθήκαμε, έγινε το μέγα θαύμα της αναγέννησης και της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτός λοιπόν που έρχεται ο πίσω μου θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Θα σας δώσει λοιπόν δύναμη, γιατί θα λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Θα σας δώσει δύναμη, αφού ήλθατε, να μείνετε. Αφού ήλθατε, να διατηρηθείτε. Αλλά θα κάνει και κάτι άλλο. Όταν είναι το πλήρωμα του χρόνου, αυτός κρατάει και το πτιάριον στα χέρια του για να διακαθαρίσει το αλώνιο. Και εδώ είναι ο κίνδυνος, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί όλα αυτά συνέβησαν σε μας ακριβώς, και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν σύνολο εκκλησίας. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Αν καθίσω να σκεφτώ πού γεννήθηκα, πώς μεγάλωσα, δεν υπήρχε καμία πιθανότης να πλησιάσω τους αιρετικούς. Καμία πιθανότης, όμως σας βεβαιώ. Ήμουν και πεπισμένος και θα έλεγα εν πολύς φανατικός. Αλλά και ιδιαίτερη άγνοια. Ποτέ δεν είχα ακούσει τη λέξη Πεντηκοστή στη ζωή μου, ποτέ. Εγώ ήξερα ότι υπήρχαν Ορθόδοξοι, Καθολικοί και Διαμαρτυρόμενοι και αυτό ήταν όλο. Θυμάμαι όμως, όταν ήμουν μικρός, ίσως και λιγότερο από 12 χρονών, που μου είχε δείξει ένα ενύπνιο Θεός, το οποίο ήταν και παραμένει τόσο ζωντανός μετά από τόσα χρόνια. Βρέθηκα στα αμπέλια, ο πατέρας μου είχε αμπέλια, βρέθηκα στα αμπέλια του πατέρα μου και καθώς προχώραγα μόνος μου, βλέπω μια παρέα να αγαπημένοι, να χαίρονται, και είπα μέσα μου, ποιος είναι, ποιοι είναι αυτοί, τι είναι αυτοί.
Και ήταν ο φίλος μου, πάντα έτσι μου δείχνει ο Θεός, ένας φίλος μου πίσω που ποτέ δεν τον είδα και μου είπε αυτοί είναι πεντηκοστιανοί. Ποτέ δεν κατάλαβα τι σημαίνει πεντηκοστιανοί, ούτε το ψάξα. Ήμουν μικρός, πολύ μικρός. Αλλά όταν την πρώτη μέρα μπήκα στην εκκλησία της Αθήνας, μπροστά μου είδα αυτόν έναν από αυτούς που τότε πριν τον μπήκα 37, ήμουν πέστε 12, πριν 25 χρόνια τον είχα δει. Όπως ήταν όμως στα 37 μου. Δεν είχα διαβάσει και την ταμπέλα για να είμαι ειλικρινής. Όταν μπήκα μέσα η Άννα με πήγε. Και ούτε χάρηκα όταν πρωτοπήγα. Έψαξα όμως. Αλλά ό,τι και να σκεφτώ, το πώς βρέθηκα εγώ με το Ευαγγέλιο στο χέρι και μάλιστα να κηρύττω, όταν πρωτοπήγα το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να κάθομαι σε μια γωνιά να ακούω το Λόγο του Θεού που μου άρεσε τόσο πολύ. Και ο Θεός μου δίνει μία και με πάει στο Αίγιο. Εκεί στο Αίγιο μόνος μου, η μόνη πιθανότητα για να πάω στην εκκλησία ήταν στον πύργο. Και έτσι υποχρεωτικά, γιατί ήθελα να πάω στην εκκλησία, πήγαινα στον πύργο και εκεί ήταν ο Γιώργος ο Μικελόπουλος Ποιμένας, ο οποίος με το ζόρι με έβαζε να ανεβαίνω στον άμβονα. Εγώ δεν ήθελα, με κανένα τρόπο δεν ήθελα, αλλά ήταν τόσο πιεστικός που έπρεπε ή να μην ξαναπάω η εκκλησία ή να υποταχθώ σε αυτό που λέει. Θυμάμαι κάθε τρίπτη πήγαινα, κάθε Δευτέρα βράδυ ξεγρύπναγα και διάβαζα από το Λόγο του Θεού τι να διαβάσω. Και ξαφνικά μου ερχότανε κάτι. Όλη τη νύχτα. Σχεδόν δεν κοιμόμουν. Και έλεγα, αν Κύριε αυτό εσύ μου το έδωσες να το διαβάσω, θέλω μόλις μπω στην εκκλησία αυτό να πει ο Γιώργος ο Μικελόπουλος. Πριν με ανεβάσει. Για 5 λεπτά βέβαια, για 3 λεπτά. Μετά 10 λεπτά. 3 χρόνια αδερφή έμεινα εκεί. Ό,τι μου είχε δώσει ο Θεός τη νύχτα, ο αδερφός ο Γιώργος το Μικελόπουλος το έλεγε το πρωί, το βράδυ της Τρίτης στην εκκλησία. Αλλά να προχωρήσω, τι δεν έχει σημασία, δεν έχει αξία, γιατί όλοι μας έχουμε αυτή την επίγνωση. Μηδενός εξαιρουμένο το πώς βρεθήκαμε εδώ. Το πώς έφτιαξε ο Θεός αυτό το κτίριο, με 2,5 εκατομμύρια δραχμές ξεκινήσαμε. Το πώς ξεκινήσαμε μια εκκλησία με 30 άτομα περίπου που είμαστε τότε, ξεκινήσαμε και μας άφηξε ο Θεός, μόνο ο Θεός το κάνει. Αλλά είναι το ίδιο ακριβώς σχέδιο, ξεκαθαρίζει το δρόμο, προετοιμάζει τις καρδιές των ανθρώπων, όπως προετοίμασε τις δικές σας και τη δική μου, μέσα από αμαρτία και ταλαιπωρία, να ζητήσουμε τον Χριστό. Και αφού προετοιμάσει, τότε μας φέρνει και μας βαφτίζει και με Πνεύμα Άγιο. Και ύστερα αρχίζει ο διακαθαρισμός του αλωνίου. Ο διακαθαρισμός του αλωνίου πρώτα μέσα μας. Να καθαρίσει το μέσα μας ο Θεός. Και αν τα καταφέρει, τότε αρχίζει η αύξηση και το έργο του Θεού στη ζωή μας. Αν δεν τα καταφέρει, τότε μας σηκώνει ψηλά, φυσάει ο αέρας, αν κάποιος είναι σπόρος μένει, αν κάποιος είναι άχυρο φεύγει. Πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα τους χρόνους και τους καιρούς που θα αποκαλυφθεί η Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό μη στενοχωριέστε αν κάποιος φεύγει. Εάν μεν είναι στάρι θα ξανάρθει. Αν είναι άχυρο δεν θα το ξαναδείτε. Αλλά αυτό δεν είναι ανθρώπινο έργο. Αυτό είναι το έργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος από την αρχή και μέχρι την τελευταία στιγμή, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, θα διακαθαρίζει το αλώνιό του. Γιατί πρέπει να συνάξει το σίτο στην αποθήκη και το άχυρο να το κατακαύσει εν πυρία σβέστο στην αιώνια απώλεια. Τώρα λοιπόν αδελφοί είμαστε εμείς σε αυτή την κατάσταση. Στην κατάσταση του καθαρισμού μας.
του καθαρισμού μας στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, ώστε ή πάνω σε μας να οικοδομήσει έργο Άγιο ή να μας βγάλει για να μην πιάνουμε και τον τόπο. Ο Θεός δεν μας φυλάει. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρεις, αυτό θα θερήσεις. Γι' αυτό σας προτρέπω με προτροπή, πιστεύω, Πνεύματος Αγίου, πριν έρθει ο Χριστός να καθαρίσει το αλόνι σας, να καθαρίσουμε ο κάθενας από μας έγκαιρα το δικό μας το αλόνι, ώστε να μας βρει έτοιμος ο Θεός. Και για την ευλογία μας και για τη δόξα Του. Ας αρχίσουμε λοιπόν να διακαθαρίζουμε το αλόνι μας, την οικογένειά μας, τις σκηνές μας. Θυμάμαι όταν πρωτομπήκα στην εκκλησία, άκουσα κάπως αυτά τα λόγια και μπήκαμε στο σπίτι και έκανα καθάριση. Πέταγα. Και τι δεν έχω πετάξει. Πέρασαν τόσα χρόνια, ξαναμαζεύτηκαν όμως, αδερφοί. Και είμαι έτοιμος τώρα να ξαναρχίζω να πετάω. Να πετάξουμε. Να καθαρίσουμε το αλόνι μας, αδερφοί. Γιατί σε λίγο το πτιάριο θα σηκωθεί. Και θέλω να με βρει στάρι καθαρό. Αμήν.